περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό. Ναι. Το θέμα είναι πώς μπορείς να επιβάλλεις, να προωθήσεις στην ατζέντα μια τέτοια πρόταση. Και εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, νομίζω, με την κυβέρνηση. Mm. Και αυτό έχει αποδειχθεί, νομίζω, στην πράξη, γιατί εδώ και 4 χρόνια, με συγχωρείτε, βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει κάποιες εξαγγελίες, στην προκειμένη κάνει περισσότερες εξαγγελίες, γιατί μυρίζεται και η προεκλογική περίοδο. Και ξεκινάει από το καλοκαίρι να λέει όλα αυτά που είπατε πριν, ότι θα ρυθμιστούν τα δάνεια. Και βλέπουμε ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, έρχεται απέναντι η Τρόικα, όποια και αν είναι αυτή, και τους λέει: παιδιά, όπα, μπάστα. Δεν θα περάσει αυτό. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί έχουν καταλάβει και οι διαπραγματευτές από την απέναντι πλευρά ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους μια κυβέρνηση η οποία όχι απλώς δεν μπορεί να πατήσει πόδι για να θέσει ατζέντα, αλλά είναι στην τελευταία στιγμή θα κάνει πίσω οποιαδήποτε και αν είναι η στάση της απέναντι κυβέρνησης. Έπρεπε να νομοθετήσει από μόνη της. Είναι μια στάση γενικότερη. Είναι μια στάση γενικότερη της κυβέρνησης. Στο συγκεκριμένο λέω. Και τώρα εσείς κάνετε κριτική εύκολη. Βεβαίως. Απέξω από το χώρο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, καλά, προφανώς θα σας πω. Προφανώς αυτό θέλω να σας πω. Γιατί κύριε Σακελάρη, δεν είναι ζήτημα τσαμπουκά. Είναι γενικότερα ζήτημα διαπραγμάτευση. Εσάς δηλαδή θα σας κάνουν 150 δόσεις αυτή η κυβέρνηση. Ακριβώς του κυρίου Σαμαρά δηλώνει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ιδιοκτησία της, άρα είναι δικό μας το πρόγραμμα, άρα εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι όχι απλώς θα το εφαρμόσουμε, αλλά είμαστε αυτοί που το εκπονούμε. Το ότι όταν θα κάτσεις απέναντι από την Τρόικα σε ένα στρογγυλό τραπέζι για να συζητήσεις, αυτό που θα σου πει ο κάθε εκπρόσωπος της Τρόικας είναι: κάτσε ρε φίλε, εσύ μας λες ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα είναι δικό σου. Πώς μπορείς να διαπραγματευτείς μέσα σε μια τέτοια λογική? Πώς μπορεί να αλλάξει κάτι όταν μια Τρόικα έχει καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπορεί να διεκδικήσει το παραμικρό? Οπότε όταν θα πάτε εσείς απέναντι στο στρογγυλό τραπέζι, τι θα σας πούνε? Δεν πειράζει, είστε εσείς. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από εσάς, κυρία Σημακοπούλη. Γι' αυτό θα πρέπει να καλύτερα. Ακριβώς. Θα φοβηθούν εσάς. Επειδή είμαστε κάτι πολύ διαφορετικό από εσάς. Ωραία, θα τους πείτε: εγώ είμαι διαφορετικό από τον Σαμαρά, οπότε κάνε μου κάτι καλύτερο. Εμείς θα το κάνουμε και στην πράξη αυτό, κυρία Σημακοπούλου. Δεν αρκούν τα λόγια σε τέτοιου τυπού. Εμείς το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Έχετε διαβάσει. Γιατί εγώ αυτό είπα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Έχετε ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μιλάει για κύρωση του μνημονίου? Φαντάζομαι το έχετε ξανακούσει. Σας έχω δει πολλές φορές να βγαίνετε με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και να το συζητάτε. Πέρα αυτό μην αφήστε το, θα διαπραγματευτούμε και θα κάνουμε χαρά. Μην θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μόνοι. Η διαπραγμάτευση. Και δεν θέλω ούτε θα το παίξω ειδικό στη διαπραγμάτευση. Δεν είμαι ειδικό στη διαπραγμάτευση. Μπορεί να είστε πιο ειδικό από μένα. Η διαπραγμάτευση όμως αντικειμενικά μπορεί να καταλάβει ο κάθε τηλεθεατής ότι ξεκινάει με τους όρους που βάζεις από την αρχή της κουβέντας. Και αν δεν μπει μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση. Θέλω να ολοκληρώσω, κύριε Οικονόμου. Μια κυβέρνηση η οποία ξεκινάει αυτή τη διαπραγμάτευση θέτοντας το δικό της πολιτικό πλαίσιο, βάζοντας τις δικές της ιεραρχήσεις μέσα στην κοινωνία για το ποιους. Ποια στρώματα μέσα στην κοινωνία θέλει να βοηθήσει, ποιους θέλει να ανακουφίσει και πώς θέλουμε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, όταν αυτό το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και γίνεται πράξη μέσα στη Βουλή με συγκεκριμένους νόμους, τότε ξεκινάει πραγματικά η διαπραγμάτευση. Τελεία, κύριε Σακελαρίδη. Έτσι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις και όχι πηγαίνοντας αποδεχόμενοι το οτιδήποτε έρχεται από την πλευρά της Τρόικας. Κύριε Σακελαρίδη, να το διάλειμμα.